Κύριε Πρόεδρε, δεν θα συνεχίσω αυτή την αντιπαράθεση. Ο κόσμος γνωρίζει, δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα. Επαναλαμβάνω ότι είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν είναι λιγότερο θλιβερό, αλλά είναι διαφορετικό πράγμα ένα παιδάκι που πνίγηκε καθώς ερχόταν, όπως αυτό που μας συνέβη μετά από πολλούς μήνες μετά τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, από ανθρώπους οι οποίοι πνίγονται παρουσία του λιμενικού. Η απόφαση του δικαστηρίου, συγχωρέστε με κύριε Βαρβιτσιώτη, δεν είμαι άνθρωπος των προσωπικών αντιπαραθέσεων. Όπως σας έχω πει, αρνούμε να πιστέψω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση ελληνική έκανε σκόπιμα κάτι τέτοιο. Ωστόσο, συνέβη κάτι. Και αυτό πρέπει να δημιουργεί μια τουλάχιστον εδήμονα σιωπή. Πάμε όμως να γίνουμε πιο πρακτικοί. Τι κάναμε? Αυτή η ανίκανη κυβέρνηση τι έκανε? Αυτή η ανίκανη κυβέρνηση παρέλαβε μία υπηρεσία ασύλου η οποία ιδρύθηκε το 2012 με καθυστέρηση 40 χρονών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Την παρέλαβε στα 318 άτομα και μέσα το Σεπτέμβριο που ήρθα εγώ, δηλαδή είχε 318 άτομα, σήμερα έχουμε 1.100 άτομα. Είναι μία αύξηση η οποία είναι απίστευτη και λειτουργεί. Ανταποκρίνεται? Όχι. Γιατί είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αιτήσεις ασύλου. Γιατί μία υπηρεσία ασύλου είναι μία εξαιρετικά λεπτή νομική υπηρεσία και εμείς με φανατισμό, με αποφασιστικότητα υποστηρίζουμε ότι οι υπηρεσίες ασύλου πρέπει να λειτουργούν αποδίδοντας το δίκαιο που έχουν φτιάξει η Συνθήκη της Γενέβης, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που αυτό το κάνουμε. Επίσης, πιστεύουμε ότι μία κυβέρνηση δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε νομικές διαδικασίες τέτοιες και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που αυτό το κάνουμε. Εκεί που μπορούμε να παρέμβουμε, στο να διεκδικούμε, γιατί σωστά ελέγχθη ότι η δουλειά σας είναι να ζητάτε, στο να διεκδικούμε βοήθεια, να διεκδικούμε νομικούς, να διεκδικούμε αύξηση στην υπηρεσία ασύλου, να διεκδικούμε άσο, το έχουμε κάνει με τρόπο και με επιτυχία που καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν το έχει κάνει. Δεν είναι αλήθεια ότι η υπηρεσία ασύλου δεν δουλεύει. Η υπηρεσία ασύλου δουλεύει. Ο αριθμός είναι τέτοιος που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχουμε εφαρμόσει όλο το διεθνές δίκαιο και έχουμε και επιτροπές προσφυγών και έχουμε και δικαστήρια, καθυστερούν. Η καθυστέρηση όμως αυτή μπορεί να αρθεί μονάχα αν πεις ότι εγώ σαν χώρα δεν σέβομαι το διεθνές δίκαιο, κάτι το οποίο αυτόματα σε βγάζει εκτός Ευρώπης. Ας το σκεφτούν αυτοί οι οποίοι προτείνουν τέτοια μέτρα ή των οποίων η σκέψη οδηγεί σε κάτι τέτοιο. Κέντρα για τους παραβατικούς. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Οι τοπικές σας δυνάμεις αντιδρούν. Οι τοπικές σας δυνάμεις δημιουργούν συνέχεια θέματα. Έχω εδώ επιστολές, Facebook, για το όνομα του Θεού. Δεν αξίζει στη Βουλή. Σας παρακαλώ, κύριε Βαρβιτσιώτη. Δεν κοιτάω το Facebook παρά όταν σας βλέπω μονάχα. Γενικότερα δεν κοιτάω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όταν συνεδριάζει το Λαϊκό Κόμμα να υποστηρίζετε αυτά τα οποία στα νησιά πολεμάτε. Δεν γίνεται να θέλετε να πατήσετε σε μία βάρκα εδώ και μετά σε μία άλλη βάρκα εκεί. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ευθύνη της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση προσπαθεί. Η κυβέρνηση θα τα κάνει. Το κέντρο πάλι, ό,τι και να δημιουργήσουμε με μία καινούργια αύξηση της ροής, πάλι για ένα χρονικό διάστημα θα έχει πρόβλημα. Μετά θα ξαναφτιάξει. Είμαστε μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Εκτός αν προτείνετε για να προετοιμαστούμε, μη μας ξανατύχει το 2015, να φτιάξουμε ένα 1.000.000 θέσεις φιλοξενίας. Που θα ήθελα εδώ πέρα να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μία χώρα χωρίς θέσεις φιλοξενίας. Καμία πρόνοια. Ελάτε, μπείτε, βγείτε. Αυτά τα οποία κατηγορείτε
Μία υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, θα τελειώσω, δώστε μου δύο χρόνια, δύο λεπτά ακόμα κύριε Πρόεδρε. Ήταν η πολιτική που εφαρμόσατε στη χώρα. Αυτή ήταν η πολιτική σας. Σκούπες πέρασμα. Φαντάζομαι ότι όταν μιλάτε για φύλαξη συνόρων, δεν εννοείται αποθήσεις στη θάλασσα. Δεν εννοείται αποθήσεις στον Εύρο. Φαντάζομαι επίσης ότι θα συμφωνήσετε με την άποψη την οποία εκφράζει το Λαϊκό Κόμμα και οι εκπρόσωποι σας όποτε βρίσκονται στο Λαϊκό Κόμμα, ότι οφείλουμε να υποστηρίξουμε τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Ότι αυτή η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας υπήρξε ευεργετική για όλη την Ελλάδα και υπήρξε ευεργετική για την Ευρώπη. Και ελπίζω επίσης ότι μέσα στην πολιτική διπλωματία που θέλετε να ακολουθήσετε έχετε βγάλει εντελώς έξω από το μυαλό σας το ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνοτουρκικό. Ότι η χώρα μας στη διπλωματία της αντιμετωπίζει το πρόβλημα σαν πρόβλημα Ευρώπης-Τουρκίας. Και αντιτίθεται σε δυνάμεις στην Ευρώπη οι οποίες θέλουν να το περιορίσουν σε ελληνοτουρκικό. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Φαντάζομαι ότι στην άλλη μορφή ελέγχου που θα έχει πάρα πολύ χρόνο θα μπορέσουμε να τα πούμε. Να σας πω απλά ότι η κυβέρνηση κάνει μια τεράστια προσπάθεια ώστε όσοι δικαιούνται άσυλο είναι ευάλωτοι να μεταφέρονται στην ενδοχώρα. Έχουμε μεταφέρει μέσα σε 2,5 μήνες 5.700 από τα νησιά στην ενδοχώρα. Ότι η κυβέρνηση κάνει μια τεράστια προσπάθεια να φτιάξει συνθήκες, και αυτό θα το δείτε στο μέλλον και ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε με την κυβέρνηση και ότι θα πάμε μαζί στο νησί όταν θα χτίζετε το προαναχωρησιακό κέντρο, κύριε Βαρβιτσιώτη, και θα μιλήσετε για την ανάγκη αυτού του πράγματος. Εγώ θέλω να πω στους συμπατριώτες μας, τους Έλληνες, υπάρχει μία παρατηρήσιμη αύξηση ροών, όχι μία σημαντική αύξηση ροών. Όχι μια τέτοια αύξηση ροών που να πέσει η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Υπάρχει μια παρατηρήσιμη αύξηση ροών η οποία συγκεντρώνεται σε δύο νησιά. Στη Σάμο και στη Μυτιλίνη. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε προσπάθειες πάλι όπως είχε ξανασυμβεί. Υπήρχε το ίδιο φαινόμενο 8 μήνες πριν, 3 μήνες πριν, 4 μήνες πριν η Μόρια και η Σάμος ήταν εντάξει, μετά ξαναχάλασε. Η κυβέρνηση θα ξανακάνει τις παρεμβάσεις. Οι καταστάσεις θα φτάσουν, θα βελτιωθούν. Θα τα καταφέρουμε παρά τις ξενοφοβικές φωνές, παρά τις φωνές ότι πρόκειται για αλλίωση του έθνους μας, παρά αυτά τα μεσαιωνικά πράγματα τα οποία δεν απάδουν μονάχα σε μια αριστερή άποψη. Δεν έχουν και τίποτα να κάνουν με τους αστούς του διαφωτισμού. Έχουν να κάνουν με κάτι άλλο το οποίο αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Στη χώρα μας δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί χάρη στη συνέργεια του λαού μας μαζί με την κυβέρνηση. Χωρίς αυτού δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Έτσι θα συνεχίσουμε. Πάλι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.